Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του ΓΑΣ τον πρόεδρο του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτική Μακεδονία, τον κύριο Θωμά Σαρφίδη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλησπέρα και από μένα. Να δούμε λίγο πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΕΚΑΒ Δυτική Μακεδονία όσον αφορά το τι γίνεται με του διασώστε, αν υπάρχουν νεότερα όσον αφορά αν θα έχουμε προσλήψει με διασώστε και ποια είναι η κατάσταση αυτή την περίοδο. Γιατί είχαμε και μια περίοδο που υπήρχε έντονο κύμα κακοκαιρία και αντιμετωπίσατε κι εσεί πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για τι μέλη γενέστε για καινούργιες προσλήψεις ή μετακινήσεις συναδέρφων, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι μέσω ΑΕΛ θα γίνουν κάποιες προσλήψεις 4 στον αριθμό για την περιφέρειά μας, μέσω ΑΕΛ, το οποίο όμως δεν μας διευκρινίστηκε αν θα είναι διασώστες ή αν θα είναι κάτι άλλο. Αυτό κρατάμε τις επιφυλάξεις μας γι' αυτό. Επίσης, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Μιλωνά που μας ανακοίνωσε την αλλαγή διοίκησης στο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Ο οποίος, να πούμε, ο κύριος Μιλωνάς βρέθηκε στην Κοζάνη, ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ. Ναι. Ναι. Βρέθηκε για να μας ανακοινώσει την αλλαγή διοίκησης στο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Οι λόγοι και για ποιο λόγο έγινε, δηλαδή, και αν προέκυψε κάποιο θέμα ή κάποιο πρόβλημα, αυτά διευκρινίστηκαν. Βέβαια δεν είναι της παρούσης. Εμείς καλωσορίζουμε τον κύριο Δουλγεράκη Μιχάλη, που είναι και γιατρός χειρουργός στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Βέβαια το σωματείο θα σταθεί αρρωγός σε κάθε καλή προσπάθεια και σε κάθε ενέργεια που θα γίνει, να βοηθήσουμε τη νέα διοίκηση όπως βοηθήσαμε και την προηγούμενη και καταφέραμε να φέρουμε με την προηγούμενη διοίκηση 14 νέα ασθενοφόρα συν κάποια ασθενοφόρα που ήταν από άλλους διαγωνισμούς να έρθουν στη δύναμη του ΕΚΑΒ και να ολοκληρωθεί το κτίριο, το οποίο τώρα λόγω καιρικών συνθήκων δεν είναι εφικτό. Ήταν και το επόμενο ερώτημά μου καταρχήν. Ναι. Τι γίνεται με το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ? Να θυμίσουμε ότι έγιναν τα εγκαίνια το καλοκαίρι από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος βρέθηκε εδώ στην Κοζάνη. Πότε θα ξεκινήσει η μεταφορά στο νέο κτίριο και τι θα γίνει με το υπάρχον που είστε σήμερα, δηλαδή θα παραμείνει και αυτός μονάδα? Αυτό πρόθεση του σωματείου που το έχουμε συζητήσει και με τους συναδέρφους, λόγω του ότι έχουμε πολλές μεταφορές δευτερογενείς του νοσοκομείου, δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε ως βάση αυτή που είναι στο νοσοκομείο. Η πρόταση δική μας είναι να παραμείνει για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα λειτουργήσουμε στο μέλλον. Δεν μπορούμε να στριμωχτούμε, ας το πούμε έτσι, αν δεν διευκρινιστούν οι διαδικασίες με τις οποίες θα λειτουργεί το ΕΚΑΒ. Γιατί τώρα πάνω στην αλλαγή και στη μετακόμιση δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Προς το παρόν, το ΕΚΑΒ λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Υπάρχουν 9 ασθενοφόρα και στην καλύτερη των περιπτώσεων 10. Δυστυχώς, αναρωτικές άδειες συνάδελφοι τραυματίζονται, έχουν ορθοπαιδικά προβλήματα που δυναμωνόμαστε συνεχώς και περιμένουμε τις προσλήψεις. Το κύριο μέλημά μας είναι να έρθουν νέοι διασώστες, νέοι συνάδελφοι, και διευκρινίζω διασώστες, γιατί πλέον έχουμε καταφέρει να ζητάμε διασώστες, γιατί πλέον έχουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχει αναγνωριστεί το επάγγελμά μας και δεν χρειάζεται, όπως ο ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να μπορέσει να υπογράψει μια εγκατάσταση, έτσι και για μας πρέπει ο διασώστης να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να έχει βγάλει τη σχολή του ΙΕΚΕΚΑΒ. Περιμένουμε 4 διασώστες, επαναλαμβάνω, και όχι κάποιους τυχαίους να έρθουν στο ΕΚΑΒ μέσω ΑΕΔ, και επιπλέον κάποιες μετακινήσεις, μεταθέσεις που μας είπε η διοίκηση σε πρόσφατη συζήτηση που είχαμε ότι μπορεί να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι. Για περαιτέρω πληροφορίες αυτά τα έχει η διοίκηση στα πλάνα της. Εσείς κάνατε συνάντηση με τον νέο διευθυντή του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δουλγεράκη, να του θέσετε όλα τα προβλήματα, γιατί είναι ένας γιατρός που εργάζεται στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο, χειρούργος ο κύριος Δουλγεράκης, και αν του θέσετε όλη την κατάσταση για να γνωρίζει. Τώρα πρόσφατα που συναντηθήκαμε πριν 2 μέρες, απλά τέθηκε το θέμα της γνωριμίας και θέσαμε επιτάπητος κάποια ζητήματα που πρέπει να τα έχει υπόψη του. Αμέσως το επόμενο διάστημα, στην επόμενη εβδομάδα, θα συναντηθούμε σε νέες βάσεις, θα θέσουμε τα θέματα στο τραπέζι, να γίνει μια πλήρη συζήτηση, να του δώσουμε εγγράφος τι εκκρεμότητες υπάρχουν, τι προβλήματα υπάρχουν, για να έχει μια πλήρη εικόνα ο νέος διευθυντής
και να συνεχίσουμε το έργο μας, να προχωρήσουμε δηλαδή, να καταφέρουμε να είμαστε πιο άρτιοι και πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Ωραία, και ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα. Είπαμε για το κτίριο, το οποίο είναι καινούριο, είναι ολοκληρωμένο. Αν ξεκινήσει η διαδικασία με αντικατάστασης από το παλιό στο καινούριο, τι χρόνο, δηλαδή τι περιθώριο έχουμε ώστε να είστε στο καινούριο χώρο, δηλαδή αρχές Φεβρουαρίου, τέλη Ιανουαρίου, πώς το βλέπετε? Αυτό ακριβώς δεν το ξέρω. Είναι θέματα τώρα πώς θα μας προκύψει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Από όσο γνωρίζω, το κτίριο είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα τώρα με το γραφειοκρατική. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες. Πιστεύω μέσα στο Φεβρουάριο να γίνει με την κατάσταση, δηλαδή θα φύγουν τα διοικητικά γραφεία, το τηλεφωνικό κέντρο και το συνεργείο, το οποίο περιμένουμε και τον εξοπλισμό του συνεργείου να έρθει, για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές επισκευές και βλάβες στο συνεργείο μας, για να είμαστε πιο γρήγοροι, να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα στο ότι να έχουμε σε ετοιμότητα περισσότερα ασθενοφόρα σε πιο γρήγορο χρόνο. Αυτή είναι η ουσία. Θα μας εξυπηρετήσει πολύ, βέβαια. Ήταν όνειρο ζωής για τον προηγούμενο διευθυντή μας, τον κύριο Παπαγγελή, τον οποίον τον ευχαριστούμε από αυτό το βήμα που μου δίνετε, για όλες τις προσπάθειες και τις ενέργειες που έχει κάνει, και πλέον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σαν υπηρεσία, μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο άρτια και πιο αποτελεσματικά.